Φτιάχνω μαλλί. Καλημέρα. Περιμένω να μπείτε όλοι. Αυτός είναι ο καφές μου. Πίνουμε καλαμάκι. Βιοδιασπόμενο. Για να μην μου την πείτε. Αχ. Καλημέρα σε όλους. Λοιπόν, μπαίνουν κόσμος. Καλημέρα, η συνταγή που θα κάνουμε σήμερα είναι εντάξει, all time classic, νομίζω ότι θα πάει στα ουράνια. Όλοι θα φτιάξετε σήμερα αυτή τη συνταγή, είναι πολύ εύκολη. Θα φτιάξουμε κουλούρια Θεσσαλονίκης. Σαν Θεσσαλονικιός και σαν ειδικός θα σας δώσω την καλύτερη συνταγή που υπάρχει. Δεν υπάρχει κάτι πιο εύκολο, κάτι πιο γρήγορο, κάτι πιο κουλούρι Θεσσαλονίκης, έτσι όπως πρέπει να είναι. Οπότε γενικά θα σταματήσετε να τρώτε βλακίες κουλούρια. Εντάξει, έχει και μαγαζιά που κάνουν πολύ ωραία κουλούρια, αλλά το κουλούρι είναι να το φας εκείνη την ώρα. Δηλαδή να βγει, να το φας σε μισή ή μία ώρα. Σε περίπτωση που το φας μετά από 4-5 ώρες, το κουλούρι πανιάζει, δεν έχει καμία ουσία. Οπότε αυτό που θέλω να σας πω σήμερα είναι ότι όντως μπορείτε να φτιάξετε 10 κουλουράκια σε χρόνο ρεκόρ. Θα τα φάτε, θα είναι τέλεια, θα είναι καταπληκτικά. Και το φανταστικό είναι ότι μπορείτε να ετοιμάσετε και παραπάνω κουλούρια να τα βάλετε στην κατάψυξη και απλά να τα ζεσταίνετε. Και αυτό είναι μια καλή λύση. Να χαιρετήσω λίγο το Instagram. Hello Κωνσταντίνου Ανδρέα, hello Στιανής Μυρλή, hello Γεωργίου Γιώτα, hello Μαρία Καράλ στο Instagram, πάμε και στο Facebook. Καλημέρα Εύη Αντωνίου, καλημέρα Πένι Μαραγκός, Γεωργία Κριτεκού από Σίδνεϊ, Ιωάννα Φούντα, Σόφι Άντων, Κατερίνα Παπαβάλου, Διονύσιος Δέμος, Γιούλα Γρηγοριάδη, καλημέρα σε όλους. Λοιπόν, κουλούρια Θεσσαλονίκη σήμερα. Επαναλαμβάνω για όσους δεν μάθανε, η διαδικασία είναι 3 λεπτά, δεν χρειάζεται παραπάνω. 3 λεπτά θα ασχοληθούμε με τα κουλούρια. Έχουμε το φούσκωμα που πρέπει να γίνει, που εντάξει θα περιμένουμε, και από εκεί και πέρα θα σας δείξω όλα τα μυστικά για να κάνετε τραγανά απ' έξω τα κουλούρια, δηλαδή με το που τρώτε να κάνει χρουκ. Και με το που τρώτε και κάνει χρουκ, για το λόγο του αληθές να σας δείξω. Περιμένετε. Για τον λόγο του αληθές θα σας δείξω. Με τον που τρώτε το κουλούρι μου θα κάνει χρουκ απ' έξω, αλλά από μέσα θα είναι πάρα μα πάρα πολύ αφράτο. Στο χαμηλό στο ύφος. Άρα συγχρόνως και σεξι, Παναγία μου. Είναι το καλύτερο κουλούρι Θεσσαλονίκης που μπορείτε να φτιάξετε. Εγγύηση. Πέτρα Τζίκης. Να φάω λίγο ακόμα και να πάμε να ξεκινήσουμε. Έπαγα το σημείο που ήταν πολύ τραγανό. Το είπε με πιο αφράτο. Εντάξει. Λοιπόν, μαζευτήκαμε πάνω από 10.000. Instagram και Facebook. Instagram είναι από εδώ. Facebook από εδώ. Πάμε να ξεκινήσουμε. Το ατέρω. Δεν υπάρχει. Και ποιος δεν θα μπορούσε να ζήσει μόνο με κουλούρι Θεσσαλονίκης. Είναι πραγματικά η πιο εύκολη συνταγή που υπάρχει. Μισό λεπτό και λίγο να καθαρίσω τις κάμερες. Εδώ. Και εδώ. Μια χαρά. Γεια σας. Λοιπόν, τα υλικά που χρειαζόμαστε για να κάνουμε κουλούρι Θεσσαλονίκης είναι αυτά που βλέπετε εδώ. Αλεύρι, μαγιά, αλάτι, ζάχαρη και νερό. Ποιος δεν τα έχει αυτά σπίτι μου. Τα έχετε όλοι 100%. Με μισή να σας πω τι έπαθα χτες. Χθες ετοίμασα μία δόση κουλούρια και καθώς την έφτιαξα, ενώ κανονικά θέλει μισή μία ωρίτσα για να φουσκώσει, μου πήρε 4-5 ώρες για να φουσκώσει. Και λέω, τι γίνεται, θα κάνω και μία δόση τσουρέκια. Κάνω και μία δόση τσουρέκια με αυτά και μου πήρε 6 ώρες για να φουσκώσει. Και συνειδητοποίησα ότι η μαγιά που πήρα ήταν λίγο αποδυναμωμένη, χαλασμένη, να το πω έτσι. Οπότε γενικά όταν χρησιμοποιείτε μαγιές, να θυμάστε ότι άμα δεν φουσκώσεις το χρόνο που λέμε, μια μισή, μια ωρίτσα, μισή ωρίτσα, και πάρει παραπάνω, θα αφήσετε χρόνο να φουσκώσει και στο τέλος θα φουσκώσει. Απλά, όντως, δεν ξέρω τώρα, και εγώ συσχετισμούς κάνω, επειδή υπάρχει έλλειψη της αγοράς στη μαγιά, δεν ξέρω άμα
βγάζουν γρήγορα μαγιές και δεν είναι πάρα πολύ δυνατές, ένα. Και δύο, επειδή η μαγιά είναι έτσι ένας ζωντανός οργανισμός, όπως έχουμε πει, άμα τη μαγιά τη βάλεις, ας πούμε, δίπλα από ένα ψυγείο, την ξέρει. Άμα τη βάλεις σε ένα πολύ ζεστό σημείο, όντως την αποδυναμώνεις, οπότε όταν χρησιμοποιούμε μαγιά πρέπει να είμαστε υπομονωτικοί και στο μυαλό μας πάντα να έχουμε ότι βάζουμε μαγιά μέχρι που να διπλασιαστεί το ζυμάρι. Να σας πω τώρα, έκανα το πρωί ένα ζυμαράκι και σε 45 λεπτά έχει γίνει τούμπανο. Πήρα μια πολύ καλή μαγιά από ό,τι κατάλαβα και τώρα έχω βάλει τις μάρκες της μαγιάς της αγοράς σε στάδια. Ξέρω ποια είναι η καλύτερη και ποια είναι η χειρότερη. Οπότε μάλιστα φουσκώνουν γρήγορα, μάλιστα δεν φουσκώνουν τόσο γρήγορα, οπότε προσέξτε αυτό και πάμε να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, χρειαζόμαστε τον κάδο του μίξερ. Σε περίπτωση που δεν έχετε μίξερ, η διαδικασία γίνεται και στο χέρι. Θα ανακατέψετε 10 λεπτάκια με το χέρι, θα δουλέψετε το ζυμάρι σας και θα γίνει μια χαρά. Εγώ θα χρησιμοποιήσω το μίξερ, οπότε μέσα στο μίξερ, στον κάδο, βάζω τη μαγιά, τη ζάχαρη. Έχει 35 γραμμάρια ζάχαρη η συνταγή. Δεν θα παραπέμψετε αυτό το στάδιο. Η ζάχαρη είναι αυτή που εν μέρει θα δώσει φαγητό στη μαγιά για να μπορέσει να αναπτυχθεί και δεύτερον είναι αυτή που θα κάνει τραγανό το κουλούρι μας απ' έξω και γευστικό. Οπότε δεν την αφαιρούμε. 35 γραμμάρια στο μισό κιλό αλεύρι δεν είναι πολύ, είναι πάρα πολύ λίγο. Οπότε έχω βάλει ζάχαρη, μαγιά, θα προσθέσω και το νερό. Το νερό είναι σε θερμοκρασία δωματίου και θα κάνω ένα μικρό ανακάτεμα. Εδώ. Θέλω να διαλυθεί τελείως η μαγιά, εδώ. Είναι η καλύτερη συνταγή για κουλούρια που θα δεις που υπάρχει. Αλήθεια σας λέω. Έχω κάνει άπειρες δοκιμές, έχω χρησιμοποιήσει μίξ αλευριών, σκληρό, μόνο σκληρό, για τσουρέκι, για το ένα, για το άλλο, για όλες τις χρήσεις. Οτιδήποτε υπάρχει σε αλεύρι το έχω δοκιμάσει εγώ για εσάς, οπότε σας δίνω κατευθείαν τη συνταγή που δουλεύει 100%. Λοιπόν, ανακατεύω. Μαγιά ζάχαρη νερό, εδώ. Θα προσθέσω από πάνω το αλεύρι για όλες τις χρήσεις που το έχετε. Νομίζω βάζω 350 και 150, δεν θυμάμαι ακριβώς τη συνταγή. Το αλεύρι το σκληρό ή αλεύρι για τσουρέκι, αν έχετε, μπορείτε να βάλετε άμα σας έχει περισσέψει, αντί για αλεύρι σκληρό. Ή αντί για αλεύρι σκληρό, αν έχετε αλεύρι τύπου Αμερική, σε αυτό το κίτρινο, μας κάνει και αυτό. Και το αλάτι. Σε περίπτωση που δεν έχετε κανένα από όλα τα αλεύρια και έχετε μόνο αλεύρι για όλες τις χρήσεις, κάντε τα κουλουράκια σας με αλεύρι για όλες τις χρήσεις. Απλά θα βγουν λίγο πιο αφράτα, δεν θα βγουν τόσο κρατσανιστά. Θα βγουν πάρα πολύ ωραία, απλά θα βγουν πάρα πολύ κρατσανιστά. Τώρα κοιτάξτε τι έχω κάνει. Έχω ακριβώς από κάτω το μείγμα νερό, μαγιά, ζάχαρη που έχω ανακατέψει και από πάνω έχω ρίξει τα αλεύρι. Σε αυτό το σημείο, άμα το αλάτι δεν το έχω ανακατέψει μέσα, σε αυτό το σημείο, άμα έχετε τη δυνατότητα να αφήσετε το μείγμα σας όπως είναι, χωρίς να ανακατέψετε, για 5-10 λεπτάκια πολύ καλά θα κάνετε. Γιατί όσο αφήνουμε τη μαγιά μόνη της μαζί με τη ζάχαρη και το νερό, δυναμώνει. Και θέλουμε να δυναμώσει πάρα πολύ για να μπορέσει να φουσκώσει το ζυμαράκι μας. Άμα δεν έχετε χρόνο, πάμε κατευθείαν στο μίξερ. Οπότε, μετά από 10 λεπτά, έτσι όπως είναι. Εδώ είμαστε, κάτσε να κλείσω αυτό το φως. Το κλείσω. Εδώ. Για να φαίνομαι καλύτερα. Το μίξερ μου είναι εδώ. Το βάζω πάνω με το γάντζο. Και θα χτυπήσω σε μέτρια ταχύτητα για περίπου. Πόσο να χτυπήσουμε. Όσο περισσότερο χτυπήσουμε, τόσο καλύτερα. Παραπάνω από 10 λεπτά δεν υπάρχει λόγος να χτυπήσετε. 7-8 λεπτά και άμα χτυπήσετε θα δουλέψει μια χαρά. Και 10 να χτυπήσετε πάλι μια χαρά θα δουλέψει. Σε περίπτωση που δεν έχουμε μίξερ, τι κάνουμε. Δουλεύουμε το μείγμα με το χέρι. Το είπαμε ξανά. Μπορούμε να φτιάξουμε τα κλουβιά της ανοίξης με το χέρι. Στη συνταγή δίνω. Πόσα γραμμάρια νερό. Δεν θυμάμαι, 275 με 300. Εσείς θα ξεκινήσετε με το ελάχιστο που δίνω και άμα χρειαστεί άλλο νερό θα προσθέσετε. Γενικά το νερό σε αυτή τη συνταγή παίζει. Γιατί επειδή χρησιμοποιούμε μίξ από δύο αλεύρια, υπάρχει περίπτωση το αλεύρι που θα χρησιμοποιήσουμε να δεσμεύει περισσότερη υγρασία ή υπάρχει περίπτωση να μην δεσμεύει τόσο πολύ υγρασία. Εμείς θέλουμε να μην δεσμεύει πολύ υγρασία, θέλουμε να είναι πιο έτσι, οπότε το 275, αν θυμάμαι καλά, ή 225-250 ή 275-300, κάτι από τα δύο είναι, μας κάνει πολύ καλά στα 275. Κοιτάξτε εδώ. Το ζυμάρι άρχισε να δουλεύει, ξεκολλάει από τον κάδο του μίξερ, είναι μια χαρά και σε αυτό το σημείο φαίνεται ότι έχει γρουμπαλάκια, δεν είναι λίγο, το βλέπετε.
Δηλαδή ένα καλό σημάδι για να καταλάβουμε όταν το ζυμάρι είναι έτοιμο είναι όταν αρχίζει το ζυμάρι μας να γίνεται λίγο, να έχει μια ωραία υφή, σαν να πιάνεις απαλό δερματάκι πρέπει να είναι. Δηλαδή άμα το δερματάκι είναι ζαγρέ, δεν μας αρέσει, θέλουμε να βάλουμε κρεμούλες πάνω για να μας αρέσει. Οπότε εδώ πέρα συνεχίζω το χτύπημα μέχρι που να σιγουρευτώ ότι το αλεύρι μου μαζί με το νερό έχει δεσμευτεί. Όταν λιάνει η ζύμη σημαίνει πως όλο το αλεύρι έχει δεσμεύσει το νερό και έχει πάει ομοιόμορφο παντού. Τώρα αυτή τη στιγμή αυτό που βλέπετε είναι ότι το πρώτο αλεύρι δέσμευσε το νεράκι εδώ και το υπόλοιπο αλεύρι ακόμα δεν έχει δεσμεύσει. Οπότε χτυπώντας, ακουμπώντας το ένα με το άλλο, σιγά σιγά θα πάει το νεράκι παντού και θα γίνει το ζυμάρι μας λίγο σεξι και πάρα πολύ ωραίο. Όποιος δοκιμάσει αυτή τη συνταγή με τα κουλούρια θα έχει την απόλυτη επιτυχία, δεν θα έχει πάει πιο νόστιμα κουλούρια Θεσσαλονίκης και θα φτιάχνετε μια ζωή. Οπότε λίγο υπομονή, να χτυπήσω λίγο ακόμα θέλω, για να σας δείξω ακριβώς τι πρέπει να κάνουμε. Και το πιο σημαντικό κομμάτι είναι όχι αυτό, στη συνέχεια αυτό που θα δείξουμε και το πώς θα σουσαμώνουμε και θα βάζουμε μέσα στο φούρνο. Οπότε περιμένετε λίγο υπομονή, 2-3 λεπτάκια εδώ, και όση ώρα χτυπάει το μίξερ, πάμε να. Τι φτιάχνει, λέει η Ευδοκία στο Instagram, η Ευδοκία μου φτιάχνουμε κουλούρια Θεσσαλονίκης. Σε περίπτωση που έχετε νοπή μαγιά και όχι ξηρή μαγιά, θα βάλετε τη διπλάσια ποσότητα και θα κάνετε κανονικά τη συνταγή. Απλά να σας πω ότι άμα η ξηρή μαγιά είναι επίφοβη, η φρέσκα μαγιά είναι ακόμα πιο επίφοβη, γιατί άμα δεν την έχω συντηρήσει καλά μπορεί να μην είναι πολύ δυνατή. Άμα δεν είναι πολύ δυνατή δεν μας πειράζει, γιατί θα δώσουμε παραπάνω χρόνο στο ζυμάρι μας και τελικά θα φουσκώσει. Αλλά άμα είναι χαλασμένη, τότε καταλαβαίνετε ότι δεν θα δουλέψει καθόλου η συνταγή. Είναι αδικία για ένα υλικό να μην δουλεύουν τέτοιες συνταγές, όπως είναι τα τσουρέκια, όπως είναι τα κουλούρια, όπως είναι όλα αυτά που χρειάζονται μαγιά. Δεν μπορούμε να βάλουμε, δεν μπορούμε να βάλουμε baking powder, γιατί δεν θα βγει το ίδιο αποτέλεσμα. Μπορείτε, άμα θέλετε, να αντικαταστήσετε αλεύρι ολικής στο αλεύρι για όλες τις χρήσεις, δηλαδή μπορείτε να βάλετε 3 αλεύρια, δηλαδή μπορείτε να βάλετε 150 γραμμάρια σκληρό αλεύρι, 250 γραμμάρια αλεύρι για όλες τις χρήσεις και 100 γραμμάρια ολικής άλεσης, αλλά πάλι θα χάσουμε σε υφή, αλλά θα βγει ωραίο το κουλουράκι, δεν μας πειράζει, ποτέ δεν βάζουμε 100% ολικής άλεσης, γιατί το αποτέλεσμα δεν θα βγει ωραίο. Θα βγει κουλούρι, αλλά δεν θα βγει ωραίο το δάγκωμα. Θέλουμε το δάγκωμα να είναι πάρα πολύ καλό. Καστανή ζάχαρη. Μπορείτε να βάλετε καστανή ζάχαρη, δεν με πειράζει. Σε περίπτωση που δεν το γνωρίζετε, αυτό είναι πολύ σημαντικό. Η καστανή ζάχαρη που αγοράζουμε από το εμπόριο, αυτή η ζάχαρη που είναι λίγο μαυριδερή, ουσιαστικά είναι κανονική ζάχαρη με λίγο χρώμα. Δεν είναι πιο υγιεινή. Υγιεινή είναι η μαύρη μαλακή ζάχαρη που έρχεται κατευθείαν από το ζαχαρότευκλο, βγαίνει και ουσιαστικά είναι η pure ζάχαρη που υπάρχει. Μοσκοβάδο, Demerara και όλες αυτές οι ζάχαρες, η cane sugar που λέμε, είναι πιο healthy. Η καστανή ζάχαρη υπάρχει ένας μύθος, εμένα μου αρέσει για γεύση η καστανή ζάχαρη γιατί έχει ελάχιστη μελάσα μέσα, το χρώμα. Οπότε σε περίπτωση που προσέχετε τη διατροφή, η καστανή ζάχαρη με τη λευκή ζάχαρη έχουν μηδαμινές διαφορές. Οπότε δεν χρειάζεται να ασχολείστε. Κοιτάξτε, έδωσα χρόνο στο ζυμάρι μου και εκεί πέρα που το ζυμάρι μου φαινόταν ότι ήταν λάθος, τώρα άρχισε να παίρνει υφή και να γίνεται τέλειο. Οπότε να πάμε να το βγάλουμε, θα χτυπήσετε 2-3 λεπτάκια ακόμα για να μην χρονοτριβούμε. Αν και έτσι όπως είναι, νομίζω ότι το μίξερ είναι πάρα πολύ δυνατό. Εμένα θα το έχει φτιάξει μια χαρά. Λοιπόν, σταματάω το μίξερ. Εδώ. Και θέλω να δείτε τι έχουμε κάνει. Είναι αυτό που σας έλεγα πριν. Δηλαδή το ζυμάρι πάντα μιλάει από μόνο του. Δηλαδή αυτό φαίνεται το ζυμάρι ότι έχει γίνει λίγο. Έχει δέσει. Η αλήθεια είναι πως εγώ καταλαβαίνω ότι θα ήθελε λίγο ακόμα χτύπημα, γιατί αυτή τη στιγμή, έτσι όπως το πιάνω, είναι λίγο σκληρό. Μου λέει από μέσα του μάγκα, λίγο ακόμα χτύπησε με, θέλω να μαλακώσω, θέλω να γίνω πιο ωραίο, πιο ελαστικό. Δεν θα το χτυπήσω άλλο, θα βγουν τα κουλούρια μου κανονικά, εσείς θα το χτυπήσετε λίγο ακόμα. Σε περίπτωση που δεν έχετε μίξερ, ξαναλέω τι, ζυμώνετε με το χέρι. Παίρνουμε το ζυμάρι εδώ, όταν φτάσουμε σε αυτό το σημείο και αρχίζουμε. Εδώ. 10 λεπτάκια, άμα κάνετε αυτή την κίνηση. Τώρα θα μου πείτε 10 λεπτάκια που να βρω κουράγιο εγώ να κάνω τέτοια κίνηση. Η μαγιά όταν ζυμώνεις είναι να μην ζυμώνεις με τα χέρια. Η μαγιά όταν ζυμώνεις είναι να κρατάς τα χέρια σου ευθεία εδώ, κοιτάξτε, έτσι όπως είναι, και ουσιαστικά να σμπρώχνεις το βάρος του σώματός σου. Εδώ. Έτσι με αυτόν τον τρόπο δεν κουράζεστε καθόλου, δεν κουράζονται τα χέρια. Ουσιαστικά χρησιμοποιείς σαν μοχλό το βάρος του σώματός σου για να πλάσεις το ζυμάρι και βέβαια κάνεις καλύτερα την κίνηση και πλάθεις καλύτερα το ζυμαράκι σε περίπτωση που δεν έχετε μίξερ. Οπότε εδώ φτάνουμε σε αυτό το σημείο και συνεχίζουμε το μαλάκωμα, να το πω έτσι. Συνεχίζουμε να δουλεύουμε το ζυμάρι, να δουλέψει η γλουτένη που έχει το ζυμάρι μας και ουσιαστικά να βγουν πιο ελαστικά τα
πώς τα λένε, τα κουλούρια μας. Κοιτάξτε εδώ τι ωραίο ζυμάρι που έχει γίνει. Υπάρχει. Εγώ να σας πω ώρες-ώρες τη διαδικασία αυτή την κάνω και στο χέρι. Δηλαδή μου αρέσει να ζυμώνω κάποιες φορές. Καθόμαστε τώρα ψάχνουμε τρόπους να κάνουμε γυμναστική. Λένε πως η γυμναστική που και στις περισσότερες, η δουλειά μάλλον που και στις περισσότερες θεμελίες είναι αυτός που καθαρίζει τα παράθυρα. Γιατί ουσιαστικά και πολύ περισσότερες θεμελίες από όλα. Κοιτάξτε το ζυμάρι, δηλαδή δεν υπάρχει. Ένα τελευταίο έτσι ανακάτεμα εδώ, γιατί το έσπασα λίγο με τα κομποσκοινία μου. Να μην ακουμπήσουν τα κομποσκοινία και να σας δείξω πόσο υπέροχο ζυμάρι έχει γίνει και να έχετε και ένα μέτρο για να καταλάβετε πώς πρέπει να γίνει το δικό σας το ζυμάρι. Οπότε ουσιαστικά για να κάνεις κουλούρια καταλαβαίνετε ότι δεν χρειάζεσαι ούτε πολλά υλικά, ούτε χρειάζεται να είσαι ειδικό στα κουλούρια. Το μόνο που χρειάζεσαι είναι να ακολουθείς τη συνταγή του Άκη. Κοιτάξτε εδώ. Αυτό είναι το ζυμάρι. Δεν είναι τέλειο. Τέλειο. Κάντε μία μικρή μοτσαρέλα. Κρατήστε το από κάτω αυτό. Πάρτε ένα μπολάκι. Ερώτηση που μπορείτε να κάνετε. Δεν έχουμε βάλει καθόλου λάδι, καθόλου βούτυρο. Δεν βάζουμε. Το κουλούρι δεν έχει καθόλου λάδι, καθόλου βούτυρο. Θα ρίξω μόνο λίγο λαδάκι εδώ για να μην κολλήσει το ζυμάρι μου καθώς φουσκώνει. Ελάχιστο. Λίγο λαδάκι. Απλώνω παντού το λαδάκι. Ρίχνω μέσα το ζυμάρι και κοιτάξτε πόσο είναι. Εδώ. Θα τα αφήσει στην άκρη και θέλουμε να διπλασιαστεί. Και όταν λέω να διπλασιαστεί, δεν ξέρω πόση ώρα θα πάρει. Το ίδιο πράγμα ισχύει και για τα τσουρέκια αυτή που λέτε το live test. Μπορεί να πάρει μισή ώρα, μπορεί να πάρει μία ώρα, μπορεί να πάρει και δύο ώρες. Αν η μαγιά δεν είναι καλή, εμένα μου πήρε και 4 ώρες. Έχει να κάνει καθαρά με τη μαγιά. Κοιτάξτε εδώ, αυτή η μαγιά που πήρε είναι πάρα πολύ δυνατή, πάρα πολύ καλή. Κοιτάξτε εδώ πώς ήταν, εδώ, και πώς έγινε. Εδώ, σε 45 λεπτά αυτό. Γιατί η μαγιά μου ήταν πάρα πολύ καλή. Λοιπόν, αυτό θα το αφήσω στην άκρη να φουσκώνει. Πάντα αφήνουμε στην άκρη να φουσκώνει ή με μία πετσέτα από πάνω ή με μία μεμβράνη. Γιατί δεν θέλουμε να ξεραίνεται το ζυμάρι μας. Αν το αφήσουμε εκτεθειμένο, ο αέρας θα ξεράνει την επιφάνεια. Οπότε στο τέλος, όταν φάμε το κουλούρι μας ή όταν το πλάσουμε, θα έχει κομματάκια από ζύμη μέσα. Γιατί θα έχει ξεραθεί κάποια ζύμη και είναι κάτι που δεν θέλουμε. Οπότε βάζω τη μεμβράνη μου εδώ. Τέλεια. Αφήνω στην άκρη το ζυμαράκι να φουσκώσει. Άμα το βάλετε σε ένα ζεστό σημείο, μπορεί να πάρει και μισή ώρα να φουσκώσει. Εξαρτάται ακριβώς με τη θερμοκρασία που έχει το τέτοιο. Και κοιτάξτε εδώ, ένα ζυμάρι. Το ξεφουσκώνω εδώ. Βλέπετε, έχει φουσκώσει, έχει γίνει τέλειο. Εν τω μεταξύ έχω βάλει ελαιόλαδο και το ελαιόλαδο που έχω πάρει αυτό, το έχω πάρει κάτω από τη μάνη, από έναν τύπο που κάνει ωραίο λαδάκι. Και έβαλα μια σταλιά, μια κουταλιά της σούπας ίσα ίσα στο μπολ και μυρίζει όλο μου το ζυμάρι ελαιόλαδο. Δεν υπάρχει, είναι φανταστικό να ανάψω το φως. Εδώ. Γιατί όταν ανάβω το φως αυτό δεν καίγεται πίσω στο παράθυρο, νομίζω. Δεν ξέρω, έχω κάνει και διευθυντής φωτογραφίας. Λοιπόν, και κοιτάξτε εδώ. Το ζυμάρι μας απέκτησε εντελώς αλήφη. Καθώς τα αφήσαμε να ξεκουραστεί, έχει κάνει ίνες μέσα, έτσι όπως ακριβώς κάνει και το τσουρέκι. Και τώρα με αυτό το ζυμάρι βγάζουμε 10, πώς το λένε, 10 κουλουράκια Θεσσαλονίκης. Οπότε, είναι περίπου 80 γραμμάρια το ζυμάρι, 80-82 πέρα κάπου. Οπότε, θα χωρίσω τα 10, κόβω στη μέση, 5 και 5, εδώ, και πάμε 80 γραμμάρια το καθένα. Αυτό πρέπει να είναι περισσότερο, οπότε εδώ. Πόσο? Εντάξει, δεν ξέρω αν βλέπετε. Πριν ήταν 82, έλα. Τέλος πάντων, θέλουμε να είναι 80-82 γραμμάρια, οπότε συνεχίζω ακριβώς με τον ίδιο τρόπο. Εντάξει, σε περίπτωση που δεν έχει τη ζυγαριά, το κάνετε με το χέρι, με το μάτι. Εδώ. 82. Εδώ. 84, εδώ και αυτό στη μέση, δεν ξέρω ότι είναι εντάξει. Οπότε, εδώ, 72, να πάρω άλλα 10, 78, εντάξει, και αυτά στα 4, εδώ. Λοιπόν, έχω 10 ζυμαράκια, πάρα πολύ ωραία. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Τέλεια. Λοιπόν, και τώρα τα ζυμαράκια μου, κοιτάξτε πώς είναι.
είναι λίγο κατεστραμμένα μέσα. Γιατί. Να λειτουργήσει ξανά το Facebook, τέλεια. Οπότε γενικά ήταν λίγο περίεργο, το βλέπετε πως είναι. Είναι λίγο χαλασμένο. Άμα αυτό προσπαθήσω να το πλάσω κατευθείαν και να κάνω τσουρέκι και να κάνω, πώς το λένε, κουλούρι, θα γίνει ωραίο, αλλά θα έχω αυτές εδώ τις ατέλειες μέσα που δεν θέλω. Οπότε τι κάνω, παίρνω το ζυμαράκι μου εδώ μπροστά μου, έτσι ακριβώς όπως είδαμε και χθες τα τσουρέκια, εδώ, ένα, δύο. Και έτσι όπως είναι, βλέπετε όλοι, παίρνω τη λίγο-λίγο από εδώ, λίγο από εδώ, λίγο από εδώ και κάνω ένα ωραίο μπαστούνάκι γυριστό για να μπορέσω να τα ανοίξω μετά καλύτερα. Ένα. Θα κάνω τα πέντε, γιατί ουσιαστικά θα βάλω ένα ταψί μέσα και μετά θα κάνω τα άλλα πέντε όταν τελειώσει το βίντεο για να μην σας ζορίζω. Δύο. Εδώ, ακριβώς με τον ίδιο τρόπο, γυρνάω. Τρία. Βλέπετε, κάνω 5 μικρά μπουρεκάκια. Θα βάλουμε ένα ταψί, θέλουμε να ψήσουμε 10. Μην τυχόν και βάλετε 2 ταψιά μαζί, είναι αδικία. Χρειάζονται μόλις 15-20 λεπτά να ψηθούν. Οπότε δεν θέλουμε να βάλουμε πάρα πολλά ταψιά μέσα. Και εδώ ακριβώς με τον ίδιο τρόπο απλώνω. Γυρνάω. Αυτό πρέπει να σας γίνει μάθημα σε όλες τις ζύμες που απλώνεται σε κορδονάκια. Και έχω 5 κορδονάκια εδώ πέρα, τα βλέπετε. 1, 2, 3, 4, 5. Λοιπόν, πάμε τώρα να τα ανοίξουμε. Αλλά πριν τα ανοίξουμε. Πάμε να ετοιμάσουμε τα πάντα όλα που χρειαζόμαστε. Αφήνω αυτά τα πέντε στην άκρη και κοιτάξτε πώς θα γίνει ακριβώς η διαδικασία. Λοιπόν, εδώ θα ανοίγω. Εδώ θα ανοίγω. Θα βάλω εδώ για να σας δείξω ακριβώς σε ένα χρόνο πώς θα κάνω όλα. Εδώ είναι το σουσάμι μου. Τέλεια. Εδώ έχω 500 γραμμάρια νερό, 500 ml νερό και θα προσθέσω ούτε 2 κουταλιές της σούπας ζάχαρη. Γιατί αυτό έχει κάνει που θα κάνει την κρούστα πάνω στα κουλούρια μου. Οπότε παίρνω 1-2 κουταλιές σούπα ζάχαρη. Εδώ. Μην το παραμπλέξετε αυτό. Δεν θα κάνει κρούστα το κουλούρι σας απ' έξω και είναι κάτι που δεν θέλετε. Θέλετε να γίνουν τα πιο sexy κουλουράκια που έχετε φάει. 2 κουταλιές σούπα ζάχαρη. Προσθέτω εδώ. Ανακατεύουμε ένα σύρμα μέχρι να λιώσει η ζάχαρη. Εδώ. Να λιώσει καλά. Άμα είναι να τη ρίξω και να μην ανακατέψω, δεν υπάρχει λόγος. Κλείσε, βρε, τέλεια. Λοιπόν, όπως φαίνεται η ζάχαρη δεν έχει λιώσει ακόμα, από ό,τι συνεχίζω να ανακατεύω. Και θα προσπαθήσω να τα συγκεντρώσω όλα εδώ πέρα για να μπορέσετε να τα βλέπετε. Θα σας βάλω αυτά τα ζυμαράκια εδώ. Θα φέρω και το ταψί μου εδώ για να σας δείξω ακριβώς πώς θα τοποθετούμε και πάνω στο ταψί. Λοιπόν, είναι όλο στο κάδρο. Λοιπόν, νερό εδώ με ζάχαρη. Σουσάμι εδώ πέρα. Τα ζυμαράκια μου είναι εδώ, οπότε πάμε να ανοίξουμε. Θα το πάω λίγο μακριά. Θα έρθω εδώ μπροστά για να σας δείξω λίγο το ζυμαράκι. Απλώνω το ζυμάρι εδώ. Καθώς απλώνω, χτυπάω λίγο με το χέρι να απλώσει λίγο παραπάνω. Εδώ. Το κάνω τόσο. Το βλέπετε. Εδώ. Βουτάω μέσα στο νερό με τη ζάχαρη που έχει λιώσει καλά η ζάχαρη. Μόλις βουτήξω το νερό με τη ζάχαρη, πετάω μέσα στο σουσάμι. Εδώ. Δεν ξέρω αν φαίνεται. Μπράβο. Φροντίζω το σουσάμι να πάει κάπου, γιατί το νερό με τη ζάχαρη θα φροντίσει να κολλήσει το σουσάμι πάνω στο κουλούρι. Παίρνω, ενώνω, εδώ, απλώνω πάνω στο ταψάκι. Ένα κουλούρι έτοιμο. Πάμε για το επόμενο, ακριβώς με τον ίδιο τρόπο. Ανοίγω, εδώ, κοιτάξτε. Χτυπάμε το χέρι, να ανοίξει λίγο ακόμα, εδώ. Με το που ανοίξει και φτάσει σε αυτό το σημείο, βουτάω μέσα στο νερό με τη ζάχαρη, βουτάω μέσα στο σουσάμι, φροντίζω το σουσάμι να πάει παντού, πήγε και γενικά παντού, σηκώνω, ενώνω, εδώ, πάνω στο ταψάκι μου, 2 κουλούρια. Πάμε για το τρίτο. Είναι τόσο φάνη διαδικασία και τόσο εύκολη, που όταν δοκιμάσετε αυτά τα κουλούρια στο τέλος, δεν θα πιστεύετε ότι το κουλούρι γίνεται τόσο εύκολα. Χτυπάω, νερό, ζάχαρη, σουσάμι, εννοείται πως ό,τι άλλο ξηρόκαρπο θέλετε να βάλετε μέσα, θέλετε να βάλετε ηλιόσπορο, θέλετε να βάλετε συναπόσπορο, θέλετε να βάλετε κοινόα, θέλετε να βάλετε
Ό,τι σας αρέσει βάζετε. Ξαναλέω ότι σε περίπτωση που θέλετε να αντικαταστήσετε λίγο αλεύρι μολυκής, γιατί προσέχετε τη διατροφή σας, μπορείτε τα 100 γραμμάρια αλεύρι για όλες τις χρήσεις θα βάλετε 100 γραμμάρια αλεύρι ολικής. Ανοίγω, χτυπάω, νερό, σουσάμι. Το δύο σουσάμι να κολλήσει καλά. Οπότε έχω 4. Εδώ, ενώνω, πάει πάνω στο ταψί. Και το τελευταίο μας, 5, 10 βγάζει σύνολο. Απλά εγώ τώρα θα ετοιμάσω τα 5, να τα ρίξω μέσα στο φούρνο, να κλείσω το βίντεο, να κληρώσω τίποτα και μετά θα συνεχίσω να κάνω τα άλλα 5. Εδώ, φροντίστε να είναι λίγο με όμορφο, ξαναλέω, χτυπάμε. Εδώ, νεράκι, ζάχαρη, σουσάμι. Δηλαδή, ποιος δεν μπορεί να κάνει αυτή εδώ τη συνταγή. Και άσχετος να είσαι με τη μαγειρική αρτοπία, ζαχαροπλαστική, ένα κουλούρι μπορείς να το φτιάξεις. Εδώ είμαστε. 5 κουλουράκια, να πλύνω λίγο τα χέρια μου. Και το μαγικό είναι ότι μετά από το πρώτο φούσκωμα που κάναμε, γιατί θυμάστε που αφήσαμε το ζυμαράκι μας να φουσκώσει. Τώρα δεν χρειάζεται να τα αφήσουμε να φουσκώσει. Τώρα με το που πλάθουμε, μπορούμε να αφήσουμε 2-3 λεπτάκια στην άκρη και κατευθείαν έτσι όπως είναι πάνω μέσα στο φούρνο. Κοιτάξτε εδώ. Ο φούρνος μου είναι προθερμασμένος στους 200 βαθμούς και θα ψήσω 15-20 λεπτάκια. Βάζω μέσα. Και στο τέλος, το αποτέλεσμα θα είναι αυτό. Εδώ. Τα κουλούρια είναι φανταστικά, είναι μοναδικά. Είναι τα καλύτερα κουλούρια που έχετε φάει ποτέ. Δηλαδή, όντως, εγώ παίρνω από ένα φούρνο στην Παιανία που μου αρέσει πάρα πολύ το κουλούρι. Είναι αντίστοιχο με αυτό της Παιανίας. Και η μαγιά στο κουλούρι είναι να το φας όσο είναι ζεστό. Όταν βγαίνει από το φούρνο, μετά από 5-10 λεπτά δοκιμάστε το. Γεμίστε το. Μεγαλοπούλα, τυρί κρέμα, τυριά, σοκολάτα, ό,τι θέλετε. Και πάμε να κλειώσουμε τίποτα. Δεν μπορώ να σας βοηθήσω να πω. Λοιπόν, αυτό που θα κλειώσω σήμερα λοιπόν, εδώ είμαστε. Όπως σας είπα, πρέπει να πάρετε μια τύχη όχι λερωμένη σαν τη δικιά μου για να αρχίσετε να ρωμανίζετε τα μαχαίρια σας. Πρέπει να έχετε όλα τα μαχαίρια για να είστε σωστοί. Ένα βασικό μαχαίρι που συνήθως ας πούμε αμελούμε και δεν παίρνουμε είναι το μαχαίρι το πριονωτό. Ας πούμε το κουλούρι αυτό δεν κόβεται ποτέ με ίσιο μαχαίρι, πάντα κόβεται με πριονωτό. Ζύμες, ψωμιά, κόβεται, υπόλοιπα κόβεται με πριονωτό. Επίσης ντομάτες και όλα τα υπόλοιπα. Οπότε, ένα μαχαίρι στο Instagram, ένα μαχαίρι στο Facebook. Απλά γράψτε κάτω από το comment στο live του Instagram akisishop.com μία λέξη και στο Instagram θα ανεβάσουμε post με τα κουλούρια, γράφτε από εκεί κάτω akisishop.com. Να σας πω ότι αυτή τη βδομάδα θα κληρωθεί και το mixer που έχουμε βάλει στο διαγωνισμό. Δεν ξέρω πότε θα κληρώσω το δεύτερο, αλλά μέχρι το τέλος της εβδομάδας θα κάνω και δεύτερη κλήρωση για δεύτερο mixer. Οπότε, αυτά. Φιλάκια πολλά. Το βράδυ μπορεί να κάνω και άλλο live με κάτι γλυκό. Οπότε θα τα πούμε το βράδυ. Φιλάκια πολλά, γεια σας. Τερματισμός.